Σε άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε και την Έλενα Χελβατζόγλου για το τρομακτικό τροχαίο που είχαμε με Νταλίκα. Λένα, βρισκόμαστε στο Καλοχώρι, στο σημείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό που ερχόταν από την εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς την Παθέ, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, μέχρι στιγμής εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Υπόπουλος και έσπασε τις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό και να στηρίζεται για ώρες τη γέφυρα σε κάθε τη θέση. Άξιον αφοράς ότι από το τρομακτικό αυτό ατύχημα, ο 50χρονος οδηγός τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο σημείο έσπευσαν, όπως βλέπετε, συνεργεία της ομάδας άμεσης επέμβασης της Εγνατίας Οδού, αλλά και κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να αποκλείσουν το δρόμο στη δεξιά λωρίδα. Ενώ επί τόπου βρίσκεται και γερανός για την ανάσυρση του φορτηγού, η οποία όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Να σας πω ότι μετά από το ατύχημα, οι οδηγοί που βρίσκονται στο σημείο κατεβάζουν ταχύτητα για να δουν τι συμβαίνει, να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο. Και έτσι προκλήθηκε ακόμη ένα τροχαίο, καθώς συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή όλη η έξοδος από την Εγνατία Οδό μέχρι και το Καλοχώρι. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.